Τι μου είπατε για την γλώσσα και τη γραφή. Όταν το 1976 επί ο Κωνσταντίνου Καραμαλή με Υπουργό Παιδείας τον Γεώργιο Ράλη καταργήθηκαν τα αρχαία ελληνικά και οι, λόγοι, οι λόγιες μορφές της γλώσσας εγώ βγήκα με ένα άρθρο στην Καθημερινή, το συνεργαζόμουν με την Καθημερινή και έγραψα, βγάλαμε τα αρχαία, θα βγάλουμε τα μάτια μας. Βέβαια, έβγαλα τα μάτια μου εγώ, γιατί πήρα φύσιμα από την εφημερίδα. Και καταλαβαίνετε με μου τι είπατε. τρόπο mm -hmm. και πώς. Με ένα τηλεφώνημα. Το άρθρο δεν δημοσιεύθηκε εκεί, δημοσιεύθηκε άλλο. Επαλληθέθηκε μέχρι. αρχιερέας. Άκουγα τότε τον Υπουργό της Παιδείας να λέει... Μου επιτρέπετε αντί... λίγο, κύριε Καρκακό, για τις νεότερες γενιές. Τα λέει ένας άνθρωπος απόψε που στη δεκαετία του 60 έδωσε τη μάχη για το 15% στην παιδεία. Συνεχίστε. Το 61-62. Όταν ήρθε η συνέχεια με τον δικό σας κριτική καταγωγής πολιτικό, το Βεριβάκι, να καταργήσουμε τους τόνους και τα πνεύματα, πάλι αντέδρασα. Με τα βιβλία μου, Αλλαγία, ή το σύγχρονο γλωσσικό μας πανόραμα και λίγο αργότερα με το βιβλίο μου «Αλεξία, γλωσσικό δράμα με πολλές πράξεις». Και τους είπα κάτι πάρα πάρα πολύ απλό. Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Βεβαίως ο ΜΑΟ το 54 και αυτά τα λέω στο βιβλίο μου το τελευταίο για την Κίνα Έκανε μία απλοποίηση για τον εξή λόγο. Γιατί στην Κίνα υπήρχαν. Πολυφιλετικό παρ... ήταν. Βεβαίω και υπήρχαν περίπου 72 διαλεκτικά ε, ιδιώματα. 400-500 διάλεκτα. Και έπρεπε να βρεθεί ένα σύστημα γραφή στο οποίο να συμφωνούν όλοι. Αλλά εγώ πριν ξεκινήσω αυτή την προσπάθεια, πήγαινα και παρακολουθούσα το Ιαπωνέζικο σχολείο και έβλεπα τα Ιαπωνεζάκια, όχι με το στυλογράφο αυτό που είναι μια προηγμένη μορφή τεχνολογία, με ένα πινέλο να κάθονται να ζωγραφίζουν, να ζωγραφίζουν, να ζωγραφίζουν τα ιδεογράμματα. Τα ιδεογράμματα. Γνωρίστηκα με του δασκάλου και τον διευθυντή και ρωτάω τον διευθυντή, γιατί τα κάνετε αυτά, αφού είστε πρώτοι στην τεχνολογία, γιατί δεν του μαθαίνετε να πατάτε ένα κουμπί. Και η απάντηση είναι, και ότι θέλουμε να δώσουμε στα παιδιά μας ένα στοιχείο ευφυΐας που ξεκινάει από τη χρήση των δαχτύλων του χεριού και μεταφέρεται στον εγκέφαλο. Είχε ένα τρανσιστοράκι, του μου το ανοίγει, διαβάστε το μου λέει. Ποια το διαβάσω του λέω, πώς το διαβάσω. Μου λέει αν καλέσω τώρα έναν μπόμπιρα από αυτού. Μπορεί να σα το διαβάσει. Εσεί μου λέει: Ανοίγετε το αυτοκίνητό σα, ανοίγετε το καπό. Γιατί δεν ξέρετε πού πάει το ένα σωλινάκι, τι κάνει το ένα σωλινάκι. Εάν καλέσω έναν μπόμπιρα, του λέω είναι ιδεογράμματα αυτά. Μου λέει είναι ιδεογράμματα. Από τη στιγμή που μπορεί, θα, μπορεί να, το Ιαπωνεζάκι να διαβάσει τα 1700 ιδεογράμματα. Το Κινεζάκι τα 400 ιδεογράμματα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει το οποιοδήποτε τεχνολογικό πρόβλημα. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου, τα μικρά γλωσσικά. Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates, ναι. γιατί έχει λεφτά, τότε είπα: Βρε, τι σόφη σκέψη είναι αυτή, δηλαδή για να περάσει. Και τι ελληνική ρεβάνση είναι αυτή, Ναι, ε, ε, ναι Το θέμα όμως είναι ναι. ότι ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπο στη μηχανή, να μην γίνει ο άνθρωπο μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Άρα, σύνθεση λέτε, να με βοηθήσει στη σύνθεση, Παρακαλώ. στη λειτουργία, στο βάθο. Να είναι το κλειδί μου, ο οδηγό μου, να το πω έτσι. Δηλαδή, το κέντρο τη παιδεία πρέπει να είναι ο άνθρωπο. Όταν εμεί κάναμε εκείνου κανόνε ορθογραφία, του οποίου μάλιστα είχαμε μαστορέψει τόσο πολύ, η γενιά η δική μου, ειδικά, που γνώριζε πολύ καλά και τη δημοτική και τα αρχαία ελληνικά και τη λογία, γλώσσα. Είχαμε κάνει του κανόνε τόσο ωραίου, του οποίου μπορούσε το παιδί μέσα σε ένα χρόνο να του μάθει. Και ξέρετε τι σημαίνει ότι το να ξέρει ένα παιδί πότε βάζουμε περισπομένη, να ξέρει πότε βάζουμε δασία και ψηλή, έγραφε με τα Σήμερα, αφού δεν τα ξέρει αυτά, γράφει άνευ περί Κύριε Καργάκο, ήταν τυχαίο ότι στο λαϊκό πολιτισμό, στο ρεμπέτικο τραγούδι, υπήρχε και η περισπομένη. Και η προπαραλίγουσα και η λίγουσα. <ΣΣΣ> Θέλω <ΣΣΣ> να πω δηλαδή ότι η κουλτούρα ήταν τελείω διαφορετική. Φυσικά. Ωραία, αλλά έχετε, βρωτώ... Έχετε υπόψη σα ότι ο Μάρκο έχει τραγουδήσει τραγούδια ο, ο Στράτο, με συγχωρείτε, ο, ο έχει τραγουδήσει τραγούδια με κανόνε γραμματική. Η προπαραλίγουσα από ότι δεν τα κτλ. Ερώτηση δική μου. Σε μια εποχή όμω καταναλωτισμού ταχύτητα, όπου η ύλη ισοπεδώνει τα πάντα, είναι δυνατόν αυτό που λέει ο Σαράντο Καργάκο σε εναν 17 16 που σήμερα στο SMS μιλάει με μισά ελληνικά. Δεν λέμε καλημέρα, λένε κουλού μου. Έτσι, και σημαίνει καλημέρα. Έχουν το δικό του κωδικό, κωδικό, σύστημα. Το τελευταίο μου άρθρο στην καθημερινή ήταν αυτό. Η αριθμοποίηση τη γλώσσα και προειδοποιητικά γιατί κάτι τέτοιο είχε σκεφτεί ένα Ιταλό φιλόσοφο, ο Βιλφάνο Παρέτο, που ήταν ο ιδεολογικό υποστηρικτή του Μουσολίνη. Αν με καταλαβαίνετε και αν καταλαβαίνετε την προέκταση σκέψη μου. Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό. μυαλό, και κυρίω φθηνότερη ψυχή. Φθηνότερη ψυχή. Φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίνη. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή ναι. είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε, με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία. Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ατόμων. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε πάλι θα ξαναπώ το λόγο του Μακρυγιάννη, γινόμαστε παλιόψαθα των εθνών ή όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, σε ένα όχι πολύ γνωστό δίγημά του, η κάλτσα της Νόενας που κλείνει με τη φράση «Ως πότε θα είμαστε ευτελής γρακύλη. Αυτός ο γρακυλισμός εν ονόματι μιας καλοζωίας ήταν μια παγίδα που μας έφερε στην κατάσταση παραδείγματος χάρη μιας παλιότερης εποχής που όταν ερχόταν ο καιρός της φαγής των χείρων, τον χείρο τον καλοταΐζαμε για να μας δώσει περισσότερο κρέας και λίπος όταν πρόκειται να τον σφάξουμε. Η Ευρώπη μας, έδωσε, μας έδινε πολλά. Και αφού παχύναμε αρκετά, τώρα κλείνει τη στρόφιγγα. Και μας λέει, βγάλτε τα μάτια σας. Εγώ θα σας πω, δεν δίνω συγχωρόχαρση σε ένας πολιτικούς. Είπε κάποιος εκ των δρόντων πολιτικών, μαζί τα φάγαμε. Και εννοούσε τους Έλληνες πολίτες. Ας τολμούσε να πει ότι τα φάγανε μαζί με τους Ευρωπαίους. Mm. Που κάθε λίγο και λιγάκι έρχονταν εδώ. Και μένανε στις σουίτες του αστέρα της Βουλιαχμένης. Όλοι αυτοί οι σοφοί, οι πάνσοφοι που έρχονταν δεν βλέπανε. Δεν βλέπανε ότι οι Έλληνες τους έδιναν κάλπικα χαρτιά. Και τι εξπέρ της οικονομίας ήταν αυτοί που δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι η Ελλάδα πηγαίνει κατά κρυμνών. Άρα αυτό που είπε αυτός ο πολιτικός παράγων τα φάγαμε μαζί, εγώ το λέω αλλιώτικα, τα φάγατε μαζί με τους Ευρωπαίους. Μαζί με τους Ευρωπαίους πέρνανε το καλαμπόκι από την Ουκρανία και το βαφτίσανε ελληνικό. Για να γίνει μεταευρωπαϊκό. Και μετά να γίνει ευρωπαϊκό. Μαζί με τους Ευρωπαίους πέρνανε διάφορα προϊόντα από την Τουρκία, τα βαφτίζανε ελληνικά για να γίνουν μετά ευρωπαϊκά. Άρα λοιπόν όταν λέμε σήμερα ενωμένη Ευρώπη εννοούμε ένα σύστημα κλοπής που για μένα είναι και σύστημα ντροπή. Διότι η Ευρώπη η σημερινή δεν έχει να κάνει τίποτα με την Ευρώπη του Γκέτε αλλά έχει να κάνει πολύ περισσότερο με την Ευρώπη του Γκέμπελς. Και παρουσιάζεται σήμερα το φαινόμενο, το βλέπω και ανατριχιάζω ότι στη Γερμανία νοσταλγούν τον Χίτλερ, στην Ιταλία νοσταλγούν τον Μουσολίνη, στην Ισπανία νοσταλγούν τον Φράνκο και στην Ελλάδα νοσταλγούν τον Παπαδόπουλο. Είναι... Ξέρετε, ναι. είναι νέοι που δεν τα έζησαν αυτά. Εάν πικραίνομαι, κύριε Σαχήν, για κάτι είναι ότι γεννήθηκα μέσα τα χρόνια της δικτατορίας, με την οποία η οικογένειά μου δεν τα πήγαινε καλά. Και καταλαβαίνετε γιατί. Το να σε βενιζελικό στην Κρήτη δεν τα λάχανα, το να σε βενιζελικό στη Μάνη, ξέρετε τι εσύ είμαι. Έζησα όλη τη φρίκη του εμφυλίου πολέμου. Είδα δύο ομαδικέ εκτελέσεις. Η δικτατορία με κατέστρεψε επαγγελματικά και επιστημονικά, γιατί δεν μου έδινε διαβατήριο να πάω έξω. Με κατέστρεψε και επαγγελματικά γιατί δύο φορέ μου έκλεισε το φροντιστήριο. Πληρώσαμε τότε 2.300.000 εκατομμύρια όταν με 180.000 δραχμές έπαιρνε διαμέρισμα. Δεν πειράζει. Δεν ζήτησα τίποτα. Ούτε τα χρόνια που έφυγα από την εκπαίδευση ζήτησα να μου αποκα... αναγνωριστούν. Να αναγνωριστούν. Δεν τα καταδεχόμουν αυτά. Ούτε στην Ασία πήγα να γραφτώ ποτέ. Παρότι αρθρογραφώ από το 1961. Ξεκίνησα από, από την τους πιο τακτικούς του Λοιπόν, ξέρετε τι με επικραίνει. Ότι θα έρθουν χρόνια και θα κλείσω τα μάτια σε συνθήκες φασισμού αλλά διαφορετικού φασισμού από αυτόν που γνώρισα όταν ήμουν παιδί. Διότι ουσιαστικά σε παγκόσμια κλίμακα επιβάλλεται ένα φασιστικό σύστημα εξουσίας που σου δίνει το δικαίωμα της ασίδωσίας αλλά από την άλλη δεν σου δίνει το δικαίωμα της ελευθερίας. Άρα είναι ο φασισμός της ασίδωσίας ουσιαστικά. Ναι. Εγώ ναι. μπορώ να κάνω το φασισμό μου σε σας όταν σας νικώ. Εγώ μπορώ να κάνω το φασισμό μου στον δρόμο Εάν έχω αυτοκίνητο με ισχυρότερο κυβισμό απέναντι σε εσά που έχετε ένα κατσαριδάκι, εγώ μπορεί να κάνω το φασισμό μου αν έχω περισσότερα, αν έχω περισσότερα πιο ισχυρά μπράτσα, εγώ μπορεί να κάνω το φασισμό μου όταν είμαι νέο απέναντι σε κάποιον που είναι γέρο. Αλλά όμω απέναντι στι εξουσιαστικέ mm -hmm. αόρατε αρχέ είμαστε όλοι υποδουλωμένοι. Ποιε κατακτήσει κάναμε όταν το 5% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πάνω από τα 2 τρίτα του παγκόσμιου πλούτου. Όταν κάθε χρόνο αντί να κατά κάποιο, να μειώνεται η παγκόσμια παινία, η παγκόσμια παινία αυξάνεται. Και θεαματικά. Και έρχομαι στην πατρίδα μας. Δημιουργήθηκε η ψευδέστηση στα μαυρόπαιδα και στους μαυρογονείς ότι τα παιδιά παίρνοντας ένα παλιό χαρτό από τα πανεπιστήμια που έχουν φυτρώσει ανά την ελληνική επικράτεια σαν τα μανιτάρια θα λύσουν το οικονομικό τους πρόβλημα. Ήταν ένα ξεγέλασμα της ελληνικής οικογένειας ότι το παιδί με ένα παλιό χαρτό... Το σύστημα όμως το καλλιέργησε αυτό. Ναι. Έπαψε να υπάρχει ο καλός μάστορας. Ε, ο μερακλής μάστορας, ο εξειδικευμένος μάστορας, έπρεπε όλοι να είμαστε γιατροί, δικηγόροι. Δημόσιοι υπάλληλοι. Δημόσιοι υπάλληλοι. Ακούστε, εγώ σπούδασα εργαζόμενο και ως μαθητή και ω φοιτητή. Ήμουν, σε ένα λαϊκό σχολείο. Ξεκινήσαμε, θυμάμαι, Δευτέρα Γυμνασίου, 85 παιδιά. Φτάσαμε στην τελευταία τάξη, την 8η, τότε, 8η, Εκ, δηλαδή σημερινή τρίτη ηλικίου, 35 παιδιά. Κανένα από του συμμαθητέ μου δεν ήθελε να γίνει δημόσιο υπάλληλο. Όλοι λέγαμε, αν πω στο Πανεπιστήμιο, μπήκα. Αν δεν μπορώ, θα κάνω αυτό. Αν δεν πω θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο. Εγώ προετοιμαζόμουν να μπω στη φιλοσοφική σχολή. Παρότι εργαζόμουν. Αλλά έλεγα, αν δεν μπορώ, θα πάω στον Ήφεστο. Mm -hmm. Μια σχολή τεχνική. Από τι καλύτερε τεχνικέ σχολέ τότε. Και θα μπω στο καράβι. Γιατί μου άρεσαν τα ταξίδια. Θα μπω στο καράβι. Δεν το θεωρούσα ντροπή. Κύριε Σαχήνη, έχω κάνει πέντε παγγέλμα.